Μένουμε στην κατηγορία, καταφέρνουμε το στόχο μας, όλοι μαζί, η διοίκηση, ο κόσμος, οι προπονητές μας και εμείς οι ποδοσφαιριστές με προπονήσεις τα καταφέραμε στο δεύτερο γύρο που μαζευτήκαμε όλοι και είμαστε χαρούμενοι. Αυτό. Ένα παιχνίδι βέβαια με ανατροπές όμως. Ανατροπές, συγχαρητήρια στην ομάδα του Βογατσικού που ήρθε και έπαιξε στα Ίσια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, τι να πω, στους διαιτητές, σε όλους. Για τον Άλεξη όμως, τον Λιάπη, τι σημαίνουν τα δύο γκολ σήμερα? Τίποτα, μια νίκη της ομάδας, μια σωτηρία, μια μεγάλη ιστορία. Ναι, κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε το παιχνίδι με πολλά νέα παιδιά, γιατί πρέπει να δούμε κάποια παιδιά, τελειώνει η σεζόν και την άλλη εβδομάδα θα δώσουμε ευκαιρίες σε όλα τα καινούρια μας τα παιδιά και ξέρετε, πρέπει να παίζουν και οι νέοι. Ήταν ευκαιρία, εφόσον έχει λήξει για μας το πρωτάθλημα και νομίζω ότι έχουμε και την πέμπτη θέση, ήμουν αναγκασμένος να βάλω κάποια παιδιά να παίξουν από την αρχή. Και έτσι ξεκινήσαμε και νομίζω έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, με ανατροπή και τέτοια και στο τελευταίο λεπτό χάσαμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν χτύπησε κανένα παιδί, ήταν το θετικό. Από εκεί και πέρα εμείς προχωράμε. Και βέβαια τελειώνει μια χρονιά με ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ομάδα της Ομόνοιας που ήταν η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος φέτος. Ευχάριστη, μπορούσαμε ακόμα καλύτερα. Εντάξει, κάναμε κάποια λάθη. Νομίζω ότι θα τα διορθώσουμε στο τέλος της σεζόν και πιστεύω ότι πρέπει να πάμε τον χρόνο λίγο καλύτερα. Η νίκη των Γραμμοχωρίων πιστεύετε ότι ήταν δίκαιη και παράλληλα υπεραμονή στην κατηγορία? Δίκαιη ήταν όταν εμείς παίξαμε με πολλά νέα παιδιά. Εντάξει, και βάλαμε γκολ, έγινε ανατροπή. Τελευταίο λεπτό κάνεις λάθη. Δεν είναι. Είναι καθαρή η νίκη. Δεν έχουμε. Δόξα τω Θεώ, για μας όλα πήγανε καλά. Φτάσαμε πρώτη-τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και μαθηματικά είμαστε χρυσωμένοι με το συνδυασμό με το άλλο το αποτέλεσμα. Χιλιόδεντρο Κρόνος. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλα τα παιδιά, τη διοίκηση, τον κόσμο και νομίζω ότι την κατάλληλη στιγμή το τρίπτυχο αυτό της επιτυχίας οφείλεται στη διοίκηση, στον κόσμο και βασικά στους παίκτες που δώσανε πραγματική μάχη και τελικά σώσανε την κατηγορία. Πώς σας φόβησε το γεγονός ότι μείνατε δύο φορές πίσω στο σκορ και μάλιστα η νίκη σας ήρθε στο πρώτο τελευταίο λεπτό του αγώνα? Ναι, σήμερα ήταν ένα, όπως είδατε και εσείς και ο κόσμος που παραβρέθηκε, ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με πολλά γκολ, ανατροπές. Για μας ήταν δύσκολο από την αρχή, είχαν το άγχος βέβαια τα παιδιά, το φυσιολογικό άγχος. Έγινε ακόμη περισσότερο με τον αντίπαλο που προηγήθηκε δύο φορές. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα, γυρίσαμε το παιχνίδι και τελικά κερδίσαμε. Και θα πάτε και αδιάφοροι προφανώς στο παιχνίδι το τελευταίο, στο πέσιμο της αυλαίας, στο ΔΑΚ με την Καλυθέα. Ναι, πάμε να κάνουμε και εμείς φιέστα εκεί, τη δικιά μας φιέστα, με τον αντίπαλο βέβαια, που και αυτός έχει αλλάξει κατηγορία. Πλέον είναι ένα διάφορο παιχνίδι. Θα δώσουμε και εμείς ευκαιρία σε μικρότερα παιδιά να δοκιμάσουμε κάποια νέα παιδιά, τα οποία θα μας βοηθήσουν για την επόμενη χρονιά. Και βέβαια η χρονιά κλείνει, Μπάμπη Θεοχάρη, αν και ξεκίνησε πολύ άσχημα, με καλό τρόπο, αφού πατήχατε την παραμονή στην κατηγορία που. Ναι, δόξα τω Θεώ, τελικά η κατηγορία. Τη σώσαμε την κατηγορία. Νομίζω ότι εγώ αυτούς τους 2-2,5 μήνες που είμαι με τα παιδιά είπα από την πρώτη στιγμή βλέποντας και τα παιδιά και την ομάδα ότι δεν αξίζαμε για να πέσουμε. Βέβαια δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε και πολλά πράγματα. Απλά πιστεύω ότι σωθήκαμε δίκαια. Ήμασταν καλύτερη ομάδα από Καλοχώρη και Χιλιόδεντρο, έτσι πιστεύω. Και τελικά πιστεύω ότι σωθήκαμε δίκαια. Ευχαριστούμε πολύ.